Η σημερινή βραδιά δεν είναι μια βραδιά για να ακούσετε τη μουσική μου ή τη φωνή μου ή τα τραγούδια μου. Είναι μια βραδιά για να ακούσουμε ιστορίες και βιώματα άλλων ανθρώπων και ουσιαστικά να ακούσετε εσάς και όχι εμένα. Και να αντιμετωπίσετε όλα όσα ακουστούν στη συνέχεια σαν ιστορίες, είμαι σίγουρη ότι κάπου μέσα σε αυτές θα βρείτε ένα κομμάτι δικό σας. Και όταν το βρείτε θέλω να το εκφράσετε. Σημασία δεν μου δίνεις και τρελαίνεσαι. Παριστάνεις ό,τι πεις, αλλά φαίνεσαι. Κι όταν βλέπω εγώ το στυλ, αυτό το διαφορώ. Βρε καλό, στο λέω, το πάθος το παραφορώ. 4 το βράδυ θα έρθω απ' τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δουν. Κι αυτή την Τετάρτη θα πάω το μικρό. Πρωί στο σχολείο, το βράδυ γιατρό. Η Πέμπτη θα φύγει όπως φεύγει ο ερώτατης τσακισμένα. Πίσω από την πόρτα ένα ξόρκι το ψιθύρισε. Να τη γελάσει ξανά δε θα αφήνε κανένα. Το κορίτσι απόψε σε θέλει. Δυο λογάκια να πεις τρυφερά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το ξέρω. Περάσαμε πολλά, μα τώρα είναι ωραία και δεν πειράζει. Πάμε μια βόλτα, πάμε εγώ κι εσύ. Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το σπέσιο, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει, δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μου λάρει, σε κοντήσω, γιατί εδώ σε περιμένουν πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να αποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ένα παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για το μπασάς. At the corners of my mind, misty watercolor ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει το ψυχικό και το σωματικό πόνο μέχρι ένα σημείο. Και γινόμαστε πιο αισιόδοξοι και βλέπουμε την ομορφιά γύρω μας και θέλουμε ξανά να ζήσουμε, μας αγαπάμε ξανά. Πέταω ξανά σαν πέταλα πιο συχνά.
χαμογελώ και στην αυλή.